Κύκλωμα που είχε γεμίσει με αναβολικά όλη την Ελλάδα. Έχουμε τους Ντιλιβεράδες και τον Νεκροθάφτη. Μιχάλη Στάμος, ακούμε. Η Ελλάς κατάφερε να εξαρθρώσει ένα μεγάλο κύκλωμα διακίνησης αναβολικών ουσιών, αρχηγός του οποίου ήταν πρόεδρος ελληνικού τμήματος παγκόσμιας ομοσπονδίας bodybuilder. Όνομα δεν λέμε, αλλά πολύ γνωστό στον χώρο των γυμναστηρίων και ιδιοκτήτης τριών γραφείων τελετών. Μάλλον τους έδινε αναβολικά για να τους στείλει στον άλλο κόσμο και να κάνει χρυσές δουλειές. Μπράβο. Τους έδινε αναβολικά, τους πεθάνε και όλα που κάνει και την κηδεία τους. Συνέχισε. Τους στείλει αδιάβαστους. Είχε αναλάβει εισαγωγή από τις χώρες Κίνα και Πολωνία, έτοιμα αναβολικά σκευάσματα και πρώτες ύλες. Υπήρχε παρασκευαστήριο Φίλιππα στην Κρήτη και μετά τα μέλη της λυπής εγκληματικής οργάνωσης που αριθμούν γύρω στα 10 άρχισαν και χορηγούσαν στους αθλητές αλλά και στους μη αθλητές και κυρίως στους bodybuilder τα αναβολικά. Μάλιστα. Με έρευνα λοιπόν της Ελλάς, ο αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, γιατί διακινούσε και εμπορευόταν τα παράνομα αυτά φαρμακευτικά σκευάσματα. Μιχάλη Στάμου. Έχουμε συνολικά μέχρι τώρα 11 συλλήψεις. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. 11 συλλήψεις. Έχουμε 11 συλλήψεις. Και αναμένονται και νέες συλλήψεις, γιατί το κύκλωμα είναι τεράστιο και τα δίκαιρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μιχάλη Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πρώτα πάμε Λαδάδικα.